να καλέσω στο τμήμα τον επόμενο μιλητή μας, τον ειδικό βαλκανολόγο και καθηγητή του Τετάρτου Πανεπιστημίου της Σορβόνης, τον κύριο Αχιλέα Λαζάρου, να μας αναπτύξει το θέμα του. Ιστορική αναδρομή από το 1821 έως σήμερα. Παρακαλώ τον κύριο Λαζάρου να έρθει στο βήμα. Σεβασμιότατη, τιμημένο ράστρο της Ορθοδοξίας, Ελληνίδες, Έλληνες, το θέμα μου στο πρόγραμμα που έχετε δεν είναι καθορισμένο. Απλώς θα ακολουθούσε τους προηγούμενους ομιλητές. Και εκείνο που απομένει στην ταπεινότητά μου και στο κουράγιο σας είναι να σας πω μερικά στοιχεία που αποτελούν ταλαιπωρία των Ελλήνων από τη στιγμή που έφυγε ο Καποδίστριας έως σήμερα. Και όμως συνεχίζουμε τον αγώνα. Ο Καποδίστριας είχε στενούς και μεγάλους φίλους στο εξωτερικό. Όχι διότι είχε πάρει μεγάλα αξιώματα, αλλά διότι ήταν έντιμος σε κάθε αποστολή που του ανέθεταν. Δεν επέτρεψε στον εαυτό του να πάρει το χρήσμα του πολιτικού όπως το ζούμε εμείς τις ημέρες μας. Ήταν πάνω από προσωπικά. Όταν λοιπόν του ανατέθηκε η ευθύνη της αναγεννήσεως της Ελλάδος, αισθάνθηκε την τεραστία ευθύνη και αναζήτησε στηρίγματα σε φίλους πραγματικούς. Και πρέπει να τονίσω, δεν τους αναζήτησε μόνο μέσα στον ελληνισμό των επαναστατημένων, τον οποίο άλλωστε δεν εγνώριζε στον βαθμό που επεβάλλεται. Και πρέπει να το θέσω δημόσια. Ο ελληνισμός, η Ελλάδα, ο πολιτισμός μας έχει ακόμη και σήμερα φίλους σε όλες τις χώρες του κόσμου. Απλώς και μόνο η χώρα μας, η πατρίδα μας δεν ευνόησε να αναθέσει την αποστολή της εισφύξεως των σχέσεων με τους πραγματικούς φιλέλληνες και εξαιτίας αυτής της παραμελήσεως. Και όταν μεν είναι χωρίς τη θέληση ή τη σκοπιμότητα μερικών, υπάρχει σχόριο. Όταν όμως είναι προδιαγεγραμμένο να οδηγήσει τη χώρα μας εκεί που μας οδήγησαν, είναι ασυγχώρητο. Επιτρέψτε λοιπόν, διότι σέβομαι και την κούρασή σας, να σας διαβάσω 2-3 μηνύματα. Ένας από τους μεγάλους φίλους του Καποδίστρια και αυτονόητα ένας από τους μεγάλους φίλους του ελληνισμού ήταν και ο Ελβετός Εϊνάρδος. Γράφει λοιπόν προς τον Καποδίστρια τα εξής. Αγαπητέ μου κόμι, ενώ τα νέα του Ναβαρίνου με γεμίζουν χαρά, η καρδιά μου σπαράζει με αυτά που μαθαίνω και τη βαρβαρότητα του Ιμραήμ και την εσχάτη ένδυα των κατοίκων. Γυναίκες, παιδιά και γέροντες πεθαίνουν κυριολεκτικά από την πείνα. Μόλις έγραψα στο Παρίσι και σε μερικές επιτροπές για να συνδράμουν και πάλι τους περιπλανωμένους πληθυσμούς. Όλα συνεπώς τα βοηθήματα της αγαθοεργίας πρέπει να διατίθενται για την περίθαλψη των θυμάτων του πολέμου που δυστυχούν.
του έδινε και μια καινούργια είδηση. Ο Σελβετός βρισκόταν κοντά και στην πολιτική της Γαλλίας των χρόνων εκείνων. Αποφασίστηκε να έρθει ο στρατηγός Μεζόν με 14.000 άνδρες, οι οποίοι θα ανελάμβαναν αφενός μεν να αποβάλουν από την Πελοπόννησο τα στρατεύματα του Ιβραήλ, αλλά το δεύτερο συνήθως ή αγνοείται ή παραλείπεται, δεν θα έλεγα σκοπίμως. Ο στρατός αυτός επεσύρισε και σε κάποιο σημείο σημαντικό και κατόρθωσε να ξαναχτίσει, να βάλει στη θέση τα φτωχικά εκείνων που είχαν εντελώς μείνει άσκελοι. Ο στρατός λοιπόν του Μεζόν ήταν 14.000 άνδρες και εφόσον αυτοί επιδόθηκαν με ενδιαφέρον στην οικονομική ανάπτυξη και την γενικότερη ανοικοδόμηση, προέκυψε το πρώτο κατά της Ελλάδος πρόβλημα. Δεν είχε προλάβει η πονηρά Αλβιών αυτό που λέμε συνήθως Αγγλία. Άγγλοι και Σάξονες είναι Γερμανοί των νησιών των Βρετανικών. Είναι Γερμανοί. Το 407 μετά Χριστόν έφυγαν οι τελευταίες λεγιώνες από τα Βρετανικά νησιά. Επακολούθησε μια αναστάτωση και τους κάλεσαν για Ελληνοποιούς. Μέχρι και σήμερα αυτοί που ακούνε το όνομα Ιρλανδοί Σκότοι Ουαλί υποφέρουν τα πάντινα όταν έκαναν τα κακουργήματα εις βάρος των αδελφών Κυπρίων. Εμείς μέναμε εκστατικοί. Γιατί? Γιατί δεν είχαμε διαβάσει τι είχαν διαπράξει εις βάρος των Ιρλανδών. Συνεπώς θα πρέπει να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί όταν λέμε οι Άγγλοι. Μα δεν είναι όλοι Άγγλοι. Οι Βρετανοί, ναι, αυτοί είναι Βρετανοί, απαρχαιοτάτων χρόνων σε σχέση με τον ελληνισμό της Διασποράς. Αυτό ακριβώς το γεγονός ότι απεφάσισε η τότε Γαλλία, χάρη στους φιλέλληνες Γάλλους που είχαν το μεγαλύτερο δυναμικό, να στείλει ένα στράτευμα 14.000 ανδρών, 14.000 διπλά χέρια για να χτίσουν, για να πολεμήσουν, για να βοηθήσουν. Και το έκαναν και μας είναι γνωστό, όποιος δεν περιοδεύει προσεκτικά την Πελοπόννησο δεν το βλέπει. Όποιος δεν έχει αυτιά ή παθαίνει από τα αυτιά δεν το ακούει. Και σήμερα ακόμη ένας προσεκτικός περιπατητής ή ερευνητής το διαπιστώνει. Και ο ελληνισμός της Πελοποννήσου εξέφρασε και τότε και πάντοτε την ευγνωμοσύνη για εκείνη τη συμπαράσταση. Δεν είχαν υπολογίσει ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι μεγάλοι φιλέλληνες ότι αυτό αποτελούσε και την βαθιά σημερινή ανθεληνική, αγγλική πολιτική και άρχισε από την πρώτη στιγμή. Κοιτάξτε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ελπίζω δεν θα σας κουράσω, ιδιαίτερα τουλάχιστον. Κυρίες και κύριοι, η ναυμαχία του Ναβαρίνου χάρισε την ελευθερία. Και έρχεται ένας Γάλλος, ο οποίος είχε πάει εθελοντής στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποκατασταθεί η τάξη. Σε όλους περίπου πρέπει να είναι γνωστό. Είναι ο Λαφαγέτ. Και τι μας είπε ο Λαφαγέτ? Το μεγαλείο της Ελλάδος αφέθη εκτός της Ελλάδος. Τι είδους Ελλάς, ερωτά ο Λαφαγέτ. Είναι η Ελλάς χωρίς την Λίμνον, την Λέσβον και την Χίον, την Όσαν, τον Όλυμπον και τον Άθο? Όχι μόνο το μεγαλύτερο, αλλά και το ελληνικότερο τμήμα της Ελλάδος δεν περιελήφθη εντός του ελληνικού κράτους. Και Ενίση και Ακτέ της Θράκης και η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης είναι πραγματικοί Έλληνες. Τότε ακριβώς που τόνιζε αυτός ο μεγάλος άνθρωπος, ο αγωνιστής για την ελευθερία των λαών, τότε ακριβώς
άρχισαν οι Άγγλοι να παρεμβαίνουν. Αλλά υπάρχουν και Άγγλοι. Δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολο να επιρρύπτουμε τις ευθύνες των κακούργων και στους ατόμους. Είναι απαράδεκτο. Ιδού τι λέει ένας Βρετανός, ο Δίλκε. Η Ελλάς ελευθερωτήσα κάρηση στην σοφή πρόνοια του Κάνινγκ, αλλά αφαιθήσα λόγω του ακέρου θανάτου του χωρίς την Θεσσαλία, την Ήπειρον και την Κρήτη εψαλιδίστη και κατεδικάστη εις λιμοκτονία από τας μεγάλας δυνάμεις. Ξεκάθαρα, κατεδικάστη από τας μεγάλας δυνάμεις. Ήταν επόμενο λοιπόν, όταν δύο προσωπικότητες της Οικουμένης αναγνωρίζουν ότι να μην ελευθερωθήκαμε και με την βοήθεια φιλελλήνων και με τα στρατεύματα του Μεζών ή Μεζόνους, βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι άρχισαν να παρεμβάλλουν εμπόδια. Ποιοι είναι αυτοί? Κυρίες και κύριοι, όσοι κατά κάποιο τρόπο έχετε μια επικοινωνία με τις περίφημες εκδόσεις της Βουλής, θα σας παρακαλούσα, αυτοί που έχετε μια ευρύτερη παρουσία στα γράμματα, να ζητήσουμε από τη Βουλή ποιοι αποφασίζουν να δίδονται τεράστια ποσά για την έκδοση βιβλίων, και μάλιστα ανθρώπων οι οποίοι είναι καταδικασμένοι εξαιτίας των όσο διέπραξαν στον ελληνισμό. Οφείλει, θα το διαβάζετε στις διαφημίσεις τους, οφείλει και οφείλει, οφείλει, οφείλει και οφείλει να μας πούν όσοι εργάστηκαν, γιατί εργάστηκαν, αν εγνώριζαν ή δεν εγνώριζαν. Και δεν εννοείται να αγνοούσαν, διότι ο Παπαδιαμάντης, ο ευλογημένος αυτός, έκαμε τις μεταφράσεις και είχε την αγαθότητα. Είχε την αγαθότητα να ειδοποιήσει τους ανθρώπους της εποχής, λέγοντάς τους ότι ήταν ευφιέστατος. Αυτό που μου δίνεται εδώ να μεταφράσω, και έπαιρνε το μεροκάματό του ως μεταφραστής, αυτό δεν είναι ιστορικό. Θέλοντας να πει ότι δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Όταν το είπε ο Παπαδιαμάντης στα χρόνια του, δεν υπάρχει στην Ελλάδα κανένας επιστήμον να μπορεί να δίνει τη γνώμη του για όσες εκδόσεις αποφασίζουν. Κύριε Λαζάου, γιατί τόσο φοβερά? Γιατί έχω κι άλλο να σας πω, αλλά σέβομαι τον κόπο που έχετε υποστεί όλο το απόγευμα. Φανταστείτε Υπουργείο Πολιτισμού μέσα στο διάστημα. Σε ποιο διάστημα, Ελληνίδες, Έλληνες, σεβαστοί πατέρες, μας είπαν θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως δεν θα έχουμε το φόβο από κανέναν. Τώρα το φόβο τον έχουμε από αυτούς τους ίδιους που μας έβαλαν. Το Υπουργείο Πολιτισμού, θα έλεγα το πρωί, είμαι λίγο κουρασμένος γιατί είμαι και λίγο γέρος, 83. Ο παππούς λοιπόν θα έλεγε το πρωί σε επιστήμονε. Πώς είναι δυνατόν, Ελληνίδες, Έλληνες, το Υπουργείο Πολιτισμού να αγοράσει ένα σύγγραμμα, να βάλει μια επιτροπή, να πληρώσει τον ακριβή αριθμό, δεν το γνωρίζω, αλλά έπεσαν χρήματα. Γι' αυτό βρισκόμαστε στην κατάντια αυτή. Ενδείξεις σας αναφέρω. Βιβλίο που έλεγε τι. Ο τίτλος το έλεγε. Ο τίτλος το έλεγε. Τι έλεγε, Λαζάρου?
το ξεκλήρισμα του ελληνισμού. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει Έλληνας σε αυτόν τον τόπο. Και ενώ καταγγέλθηκε από καθηγητή θεολόγο της Μέσης Εκπαιδεύσεως της κοινότητος Τάδε Ολύμπου, και ευτυχώς ή μάλλον δεν πρόλαβαν, το δέχτηκε η εφημερίδα με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία και όχι μόνον κατεχώρησε, αφιέρωσε ολόκληρη σελίδα για όσα τους είπε ο καθηγητής που ήταν συχνό συνάμα και κοινοτάρχης. Τι να το κάνω, λέει, αυτό το βιβλίο που μου έστειλαν, διότι το διάβασα, έχω μια καλή συνήθεια, δεν βάζω στην κοινοτική βιβλιοθήκη βιβλίο αν δεν το διαβάσω, αφού δεν το διαβάσουν οι συμπολίτες μου. Και διαβάζοντάς το είδα ότι δεν με θέλει Έλληνα, δεν υπάρχει Έλληνας. Το λέει ο τίτλος, το ξεκλήρισμα. Και αυτά, κυρίες και κύριοι, δημοσιεύτηκαν. Ξέρουμε για την αντίσταση στα χρόνια της κατοχής. Ήμουν και τότε παρόν 10 ετών έως τα 14. Αλλά κάναμε και στο διάστημα της μεταπολιτεύσεως. Όταν έγινε το κακούργημα αυτό, ένας από τους άλλους εκπαιδευτικούς που είχε επικοινωνία με τον άλλο από τη Ραψάλη, μου λέει, κύριε Τάδε, γνωρίζετε αυτό? Όχι, δεν το γνωρίζω. Αποτάθηκα λοιπόν, όχι στο πολιτικό γραφείο της Υπουργού Πολιτισμού, αποτάθηκα στο δικό της γραφείο. Και μία Ελληνίδα, Ελληνίδα, όταν άκουσε το όνομά μου, σας ξέρω, σας γνωρίζει ο σύζυγός μου, κάτι μου ανέφερε, ποιο είναι το αίτημά σας? Να μου κλείσετε ένα ραντεβού με την Υπουργό. Γιατί? Αυτό αφήστε το, θα σας το πω εκεί. Και όταν έφτασα, η κυρία Υπουργός Καθόλα, αξιόλογος άνθρωπος, ετοιμαζόταν να πάει σε μια δεξίωση. Και δεν εννοούσε ένας φουσκωτός που τον καλοπληρώνω εγώ να μ' αφήσει να της πω. Μου λέει, δεν μπορείτε τώρα. Και του είπα, αν δεν μ' αφήσετε να της τα πω τώρα, δεν θα βρείτε καρέκλα για να καθίσετε. Και όταν το άκουσε η γυναίκα, κατάλαβε ότι ήταν τρομερό. Τέτοια συνέβησαν σε όλα τα Υπουργεία. Και παρακαλώ, εάν υπάρχει οργανισμός που θέλει μια ευρύτερη ενημέρωση, η ταπεινότητά μου, όσα συνέβησαν τα 37 αυτά χρόνια της δημοκρατίας, μα τι ηρωνία με τη λέξη δημοκρατία, όσα συνέβησαν επί 37 χρόνια, τα κατέγραψα σε 4 τόμους των 2.700 σελίδων. Και είπα στον χορηγό, χριστιανός και ορθόδοξος και πολύτεκνος, κύριε Λαζάρου, 2 λεπτά ακόμη, κύριε. Ακριβώς θα το κλείσω. Κύριε Λαζάρου, 2 σημεία έχω να σας θέσω υπόψη. Τα συγγραφικά δεν πληρώνονται. Ποιος σου τα ζήτησε? Δεν πήρα από κανένα βιβλίο, 30 τουλάχιστον. Τώρα πάω να πληρώσω τον διορθωτή. Δεν υπάρχει διορθωτής που θα διορθώσει βιβλίο μου, διότι είναι στην γλώσσα την ελληνική με τους τόνους και τα υπόλοιπα. Κανένας δεν μπορεί να με διατάξει να γράψω όπως θέλει εκείνος. Το μόνο που θα ζητώ, είπα στον χορηγό, και είναι γνωστός και για την Ορθοδοξία και για την Πολυτεχνία, να φτάσει ο κάθε τόμος των 750-800 σελίδων σε ένα ποσό που να λέει και σαρδέλες να τη λήξω, αξίζει. 800 σελίδες, ένα δεκάρικο. Εκεί κατατέθηκε ό,τι συνέβη σε όλα τα θέματα. Και κλείνω με τούτο το λεπτό. Όταν άκουσαν φίλοι μου και μου ότι θα έρθω στη συντροφιά σας, μα είπαν, δεν γνωρίζετε. Γνωρίζω πολύ καλά. Μα είναι η κρίση. Ξέρετε πόσα τάματα θα είχαμε τακτοποιήσει αν δεν είχαν κατακλέψει το ελληνικό δημόσιο και αν δεν είχαν καταπλέξει τη συντάξη.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λαζάρου. Και πρέπει ανεπτύγου να είμαστε στις επάλξεις έτοιμοι, γιατί ο αγώνας για τη γλώσσα μας δεν τελειώνει, συνεχίζεται. Μετά από λίγο καιρό θα μας καταρχίσουν και τα φωνήματα, και ενώ γνωρίζαμε και από τα δημοτικά τραγούδια ότι και τα λαϊκά, ότι εγώ δεν έχω πάει στο σχολείο, ούτε έχω μάθει γράμματα πολλά, ξέρω όμως ένα και να κάνει δύο και πως τα φωνήματα είναι επτά. Τώρα δεν έφταχνε επτά φωνήματα σε λίγο. Και θα καταργήσουν και το νι και το σίγμα που ήδη τα έχουν καταργήσει, γιατί είναι τα σύμφωνα τα οποία δίνουν την ακρίβεια. Και ο λαός μας έλεγε, του τα είπα με το νι και με το σίγμα. Αυτό το νι και το σίγμα το καταργούν από τη γλώσσα μας.